Στην Στέλλα Παπαθανασίου και στο ήπειρους.tvnews.gr, γιατί έχουμε τη σύλληψη ενός Πακιστανού που επιχείρησε να βάλει φωτιά στο δάσος. Σε δάσος. Καλησπέρα, Στέλλα Παπαθανασίου. Καλώς σας μεσημέρι, Άντρα Ιωάννη. Είναι σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, Φίλιππε, και όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία της προανάκρισης από την ασφάλεια Ιωαννίνων, σχετικά με τη χθεσινοβραδινή σύλληψη 32χρονου Πακιστανού, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο πέραμα Ιωαννίνων κοντά στην περιοχή του στρατοπέδου, ο νεαρός αλλοδαπός δεν φαίνεται να προκύπτει πως εσκεμμένα προκάλεσε τις αιστείες φωτιάς, οι οποίες δεν επεκτάθηκαν και η κατάστασή τους ήταν άμεση. Ο Πακιστανός εργάζεται σε πτηνοτροφείο της περιοχής. Θέλησε να κάψει κάποια χαρτόκουτα τα οποία βρίσκονταν στο εσωτερικό της αποθήκης που του είχε παραχωρήσει ο εργοδότης του για να διαμένει. Οι κάτοικοι της περιοχής, ύστερα την τραγωδία που σημειώθηκε στην Αττική, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σε εγρήγορση. Βλέποντας τις αιστείες της φωτιάς, κάλεσαν άμεσα τις αρχές. Και ο ίδιος ο 32χρονος αξίζει να σημειωθεί ότι προσπάθησε να τις δύσει τις αιστείες φωτιάς χρησιμοποιώντας μπουκάλια με νερό. Το σημείο επιπλέον του αγροτεμαχείου που είχαν τοποθετηθεί προσκάψει τα χαρτόκουτα ήταν τέτοιο που δεν υπήρχε κίνδυνος να εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό φαίνεται ότι ενισχύει μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την ευθύνη στον αρχό. Καταλαβαίνετε ότι είναι αντιπυρική περίοδος. Προκάλεσε τη μικρή έκταση φωτιά. Μάλιστα. Στέλλα Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ και το ήπειρους.tvnews.gr για την ενημέρωση. Κάτι πήγες να πεις. Με συγχωρείς, Φίλιππε, βεβαίως. Είναι περίοδος κατά την οποία δεν καίμαι όχι ούτε φίλο. Εννοείται. Δεν θα έπρεπε καν να τολμήσει να σκεφτεί Πακιστανός, Έλληνας, Βούλγαρος να ανάψει φωτιά στον οποιονδήποτε χώρο. Να πούμε λοιπόν σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξαγριωμένους τους κατοίκους του Μαραθώνα να επιτίθονται στον Ηλία Ψινάκη, να πέφτει ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα. Ξύλο και ύβρις να έχουμε. Επίσης, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το σπίτι του κύριου Ψινάκη. Ο Ηλίας Ψινάκης βγήκε στο Δελτίο Ειδήσεων του Α και έλεγε το σπίτι του κάηκε. Να φύγουν παρακαλώ πολύ τα πλάνα από εδώ. Παρακαλώ. Βγαίνει ο Ηλίας Ψινάκης και λέει ότι κάηκε το σπίτι του. Το σπίτι του, από ό,τι φαίνεται, δεν κάηκε. Υπάρχουν φωτογραφικό ντοκουμέντο. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να δώσουμε όμως κολαγόνους στους φίλους τηλεθεατές.